Όμως εδώ υπάρχει και μία ακόμα παράμετρος. Υπάρχει η παράμετρος του 38χρονου παιδιού το οποίο βρέθηκε σε χαντάκι στη Χαλκίδα. Στη φίβα. Μου είναι, επειδή δεν πιστεύω στη σύμπτωση κύριε Καψαμπέλη, γιατί έχουν δει τόσα τα πράγματα μπροστά μου, όπως και ο κ. Σπίνος λέει ότι... Του έχουμε... Δημήτρη Νίνου εννοεί. Του το Δημήτρη Αυτό που λέγαμε Νίνου, ε, φοβάμαι πολύ ότι η μία υπόθεση έχει κάποια σύμπλευση, σύμπλευση. με την άλλη ε, όσον αφορά τη χρονολογική τοποθέτηση. Ε, όταν ε, όταν υπέστη την απόπειρα ανθρωποκτονία, την επόμενη ακριβώ ημέρα, και το ξέρει καλά ο κ. Σπίνο, ένα παραβατικό δέχτηκε επίθεση στη, σε ένα πάρκινγκ στην, ε, 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 στη Βάρη ε, από πλοφόρου οι οποίοι προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Είπαν τότε ότι επειδή δεν πέτυχε η ιστορία τη μου προσπάθησαν να σκοτώσουν αυτόν. Για τον κλείσω το στόμα. Όλα έχουν μια χρονική συγκυρία και οι επαναλαμβανόμενε, διαρκώ επαναλαμβανόμενε συμπτώσει δεν είναι συμπτώσει. Φοβάμαι πολύ ότι η υπόθεση νινού έχει κάποια απόλυξη στο θέμα τη εκδικητική μανία τη μαφία απέναντι σε πρόσωπα που βγαίνουν και λένε την αλήθεια. Δηλαδή, τι ένα μήνυμα να μην μιλήσει, τι Δηλαδή, τι είναι αυτό, Να μην μιλήσει ο πατέρα. Συμβαίνει αυτή η ιστορία για την οποία η αστυνομία δεν μιλάει για αυτοκτονία. Δεν μιλάει για αυτοχειρία η αστυνομία. Έτσι λέγανε στην αρχή. Όχι στην αρχή, είπανε για αυτοκυρία. Τώρα όμω ρέπουν προ την. Πιθανότητα τη ανθρωποκτονία. Ένα άνθρωπο ο οποίος βαδίζει με το αυτοκίνητό του να σε ατύμπιζε, σημεί στον επαρχιακό δρόμο, πηγαίνει προ τι ΕΣΠΙΕΣ και ξαφνικά ε, ακούγεται ένα μπαμ. Ενκινήσει εν το αυτοκίνητο. Εγώ, εγώ δίνω τα στοιχεία βάσει του αστυνομικού δελτίου. Δεν ξέρουμε ακόμα. Η ατροδικαστική δεν έχει λύσει το, το γρίφο. Ε, δεν, δεν έχουμε ακόμα το αποτέλεσμα τη βαλιστική. Δίπλα στον τουλαπάκι βρίσκεται ένα. 38 παλιό μύθεν του κλπ. δέχεται ένα πυροβολισμό εδώ στη δεξιά κρουταφική χώρα την ώρα που οδηγάει κάποιο αυτοκτονεί. Μα για όνομα του Θεού. Αν θε αυτοκτονήσει και μακριά από εμά τι ενέργειε για να μην δίνουμε και ε, ιδέε. Είναι αυστηρή η ραδιοτηλεοπτική νομοσία, μακριά από εμά αυτά. Αλλά αν κάποιο θέλει να προβεί σε αυτοκυριασμό, σε αυτοκυρία, δεν στέκεται κάπου για να πράξει το απο... απονοημένο διάβημα. Δηλαδή, εν κινήσει, εν κινήσει, το κάνει. Και ο πατέρας του, διάβασα τις δηλώσει του μετά, που είπε ότι είχαν μιλήσει προηγουμένω πριν λίγη ώρα, και ήταν σε κάθε άλλο παραδιάθεση. Ο, ο πατέρας του είπε ήταν... ότι είχαν μιλήσει γιατί μιλούσαν διαρκώς, γιατί ναι. είμαστε εθέσαν να τον πατέρα του. Μιλούσαν διαρκώς, ναι. στις πέντε ώρες τα πόημα είχε μιλήσει μαζί του. Ε, του είχε πει πατέρα θα πάω να ξεκουραστώ και ξαφνικά βρίσκεται σε 7 η ώρα το παιδί αυτό σκοτωμένο σαν χαντάκι, δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται εν κινήσει με 50 χιλιόμετρα ε, ακούγεται ένα μπαμ, χάνει ο οδηγό τον έλεγχο, πέφτει πάνω στι προστατευτικέ μπάρε, ε, φεύγει μέσα στο χαντάκι, κάνει άλλα 500 μέτρα, χτυπάει σαν ανάγκο, ανοίγουν οι αερόσακοι και βρίσκεται. Αλλά τι λε, ότι ήταν μήνυμα στον πατέρα. Αυτό. Ε, έχω την εκτίμηση ότι ήταν μια δολοφονική ενέργεια, μήνυμα στον πατέρα γιατί μίλησε. <Και> Μην πει άλλα. Σταμάτα. Μέχρι εδώ. Γιατί δεν μπορούμε να καθαρίσουμε σένα, γιατί παίρνει προφυλάξη σου και είσαι κομμάτο. Είναι κομμάτο. Πατέρα είναι κομμάτο. Έχει υπηρετήσει ειδικέ δυνάμει, έχει υπηρετήσει με, με ειδικά εκπαιδευμένα πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν στην Κύπρο, που έπεσαν στην Κύπρο, που σκοτώθηκαν στην Κύπρο. Έχει κάνει ε, πολλέ και σημαντικέ εθνικέ αποστολέ σε όλα τα Βαλκάνια. Ήταν ε, επιτελικό στέλεχος του στρατηγού Γριλάκη, ήταν στην ομάδα Γκριλάκη. Ε, ο Γρυλάκη, ο οποίο σκεφτόταν όλα αυτά που σκεφτόταν για το, τα εθνικά σχέδια τη επέκταση, τη απειοκρατία, τη απεικιοκράτηση των Σκοπίων κλπ. Έχει κάνει εθνικέ αποστολέ και δεν κρύβω και κάτι ακόμα και θα σα το πω γιατί είναι ξεκάθαρο και γιατί έχει αναφερθεί. Ο δολοφονημένο φερόμενο ω ζωνό του υποκόσμου τη δεκαετία του 90, Θέμη Καλαποθαράκο, δούλευε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κύριε Καψαμπέλη, για την ΚΥΠ. Και ο κύριο Νίνο είχε κάνει αποστολή με τον Καλαποθαράκο, ο οποίο δεν ήταν μπράβο και νονό τη νύχτα. Ήταν ένα από του καλύτερου πράκτορε των μυστικών των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, που έκαναν αποστολέ και στα Σκόπια. Και έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα και για τα θέματα τη τρομοκρατία. Γιατί ο κύριο Νίνο, ο πατέρα του δολοφονηθέντο Δημήτρη Νίνου, ένα παιδί το οποίο το ήξερα παλιός πρωταθλητής πυγμαχίας, με καλή ζωή, με, με ευλάβεια και ευσέβεια στον χώρο της εκκλησίας, έστω και του παλαιού του, 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 του πατρόου ημερολογίου, Είχα. εκεί είναι ορκισμένοι εχθροί της αυτοκυρίας. Πώς είναι δυνατόν στις δοξασίες τους, στο, στον τρόπο της κατάνυξης απέναντι στην εκκλησία, να φτάνουν στην αυτοκυρία, απαγορεύεται η αυτοκυρία, ειδικά στο πατρό ημερολόγιο ε, διαροπάλου. Δεν θα μπορούσε αυτό το παιδί να ο πατέρα του βεβαίω, επειδή είναι ράμπο και καταδρομέ στον ειδικό δυνάμεις της τη μου έχει εκμυστηρευτεί ότι θα γυρίσω. Είμαι κατανακωμένο. Με έχουν, ε, έχω καταρρεύσει. Με έχουν τσαλακώσει και πονάω πάρα πολύ. Θα επιστρέψω. Και όταν επιστρέψω, αλλιώ αυτό που θα βρεθεί μπροστά μου, αν μάθω ότι μου έχουν το παιδί. Θα έχουμε ιστορίε γύρω από αυτή την υπόθεση. Και θα έχουμε περισσότερο ξεκαθαρίσματα, όχι λογαριασμό με τα κουμπούρια και με το αίμα. Αλλά... Θα έχουμε αποκαλύψει συνεχή, οι οποίε δεν θα αφήσουν σε καμιά περίπτωση την αλήθεια να μα ξεφύγει.